Ισημώ, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Θεοτό και Παρθένε των Κύρων, σωλέησον ημάν. Δύναμη, ναι, δύναμη, ουδέ και όσοι λίχνουν και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπη η πάση της ενδικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Εις πόλα των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των ενδιαστήσε τη αθλήση διαλαμψάντων, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Θεοδόρου, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται στα Αντικήθερα για την εορτή του Αγίου Μύρωνος, τελέσαμε τον αγιασμό των εγγενείων της γεωργοκτηνοτροφικής εκθέσεως και συγχαίρουμε τους οργανωτές αυτού του τόσο σημαντικού γεγονότος για τον τόπο μας, που εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει πάρα πολλά. Επίσης συγχαίρουμε τους παραγωγούς, αυτούς που ασχολούνται με τα παραδοσιακά προϊόντα και τέχνες και τα παιδιά που θα χορέψουμε, και ευχόμαστε ο καρδίας καλή ευόδοση των εργασιών και επιτυχία της όλης βραδιάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησαν και σώσον ημάς. Παναγιώτατε Πατέρα Πέτρο, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των Δημοτικών, Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών, κύριε Πρόεδρε του Κυθυραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Κυθυραϊσμού και της Εφημερίδας Κυθυραϊσμός, κύριε εκπρόσωποι των Κυθυραϊκών Σωματείων, Συνεταιρισμών και Ιδρυμάτων και λοιπόν Πολιτιστικών Σωματείων, κύριε εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην 30η Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση Φρατσίων που διοργανώνεται από τον Εξοραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Φρατσιωτών Τα Φράτσια. Φέτος, η Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση κλείνει 51 χρόνια από τη δημιουργία της. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1963, στις 27 Αυγούστου, από τον τότε Γεωπόνο Γεώργιο Καλλίγερο και με την αρρωγή του Υπουργείου Γεωργίας. Διακόπηκε στα χρόνια της δικτακτορίας και επανήλθε λίγα χρόνια αργότερα επικοινωτήτων τότε, με προέδρους αρχικά τον Χαράλαμπο Μαρέντη, τον Πέτρο Νικολάου Μαρέντη και στη συνέχεια τον Δημήτρη Παυλάκη, με μπροστάρι πάντοτε από τον τότε Εξοραϊστικό Σύλλογο Φρατσιωτών. Είμαστε συγκινημένοι μα και περήφανοι, διότι ανεξάρτητα με τις δυσκολίες που έχουν οι καιροί, εμείς αγωνιζόμαστε και συνεχίζουμε να διατηρούμε ένα θεσμό. Συνεχίζουμε να διατηρούμε την παράδοση. Η έκθεση αυτή αποτελούσε και αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση στα Κύθυρα με σκοπό την προβολή των κυθυραϊκών προϊόντων. Τιμούμε το μόχθο όλων αυτών των ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά στο χωράφι, στο βουνό και στη θάλασσα. Συνέδουσα του γραφείου του Συλλόγου μας, δίπλα στο καφενείο και στα περίπτερα που βρίσκονται στην πλατεία μας. Φέτος, η συμμετοχή των παραγωγών από γειτονικά χωριά είναι μεγαλύτερη. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διατηρούμε το θεσμό αυτό και στην πορεία του χρόνου να μην χάσει το νόημά της και κάθε χρόνο να φέρνουμε νέους, ένθερμους υποστηρικτές στον αγώνα μας. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε έναν θεσμό που είναι και ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα. Με την οργάνωση της έκθεσης αυτής τονίζουμε πως το μέλλον του τόπου μας βρίσκεται στην παράλληλη ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού και τουριστικού τομέα, με σωστό σχεδιασμό και σεβασμό του φυσικού μας περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
παρακολουθούμε από χρόνο σε χρόνο την προσπάθεια που γίνονται από τους παραγωγούς του νησιού μας σε όλους τους κλάδους που συνδέονται με τις δυνατότητες που προσφέρει το νησί μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το γνωστό επιχειρηματία και ευεργέτη του νησιού μας, κύριο Γιώργιο Χατζιπλή, που κάθε χρόνο μας τιμά με την παρουσία του, ερχόμενος από τη μακρινή Αυστραλία, καθώς και επίσης ευεργέτη Κυθύρων, τον κύριο Μάγειρο, που μας τιμά με τη σύζυγό του απόψε με την παρουσία τους. Καλωσορίζουμε όλους τους οικογενούς μας φρατσιώτες που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε τα εξωτερικά μας περίπτερα, αλλά και όλους τους παραγωγούς με τα εκθέματα στον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Φιλιόλα Ζαρέτου και την κυρία Κούλα Κοντολών από τα Βιαράδικα με τα παραδοσιακά είδη ροχισμού και οικιακής χρήσεως. Ευχαριστούμε θερμά τους λίγους Ιγοριανούς μας που βοήθησαν με τη δουλειά τους για την οργάνωση αυτής της έκθεσης, μικρούς και μεγάλους. Επιθυμία μας είναι κάθε χρόνο να ενεργοποιούνται περισσότεροι έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Τους νέους και τις νέες μας που με την παρουσία και τους χορούς που θα δείτε σε λίγο διατηρούν την πολιτιστική μας παράδοση. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρω πως το χορευτικό μας συγκρότημα παρτίζεται με παιδιά από κάθε τσιριγότικη γωνιά αλλά και από τσιριγωτάκια που η μόνιμή τους κατοικία είναι στη μακρινή Αυστραλία και στην Αγγλία και κάθε χρόνο μας τιμούν με την παρουσία τους. Και είναι σημαντικό γιατί όλα αυτά τα παιδιά που βλέπετε ανάμεσά μας δίνουν το παράδειγμα ότι αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο στα Φράτσια αφορά όλα τα Κύθυρα. Έχω την τιμή λοιπόν σε λίγο να σας παρουσιάσω παιδιά από τα Φράτσια, τα Δόκανα, το Μιλοπόταμο, τις Καρβουνάδες, τα Σκουλιάνικα, το Λιβάδι, τα Τσικαλαρία, τα Λογοθετιάνικα, τις Αλεξανδράδες, τα Φατσάδικα, τα Λιανιάνικα, τα Χριστοφοριάνικα και τον Άγιο Ηλία. Τιμούμε τη μνήμη όλων των συγχωριανών μας που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε και μας λείπουν πολύ. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κυθύρων για τη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε θερμά την τοπική ορχήστρα Σπιθέα που μορφαίνουν με την παρουσία τους την απόψινή μας εκδήλωση. Την κυρία Πολυτίμη Μουλού για τη βοήθειά της και την επιμέλεια στον ντύσιμο των παιδιών μας με τις παραδοσιακές στολές για άλλη μια χρονιά. Το δήμαρχο κύριο Θόδωρο Κουκούλη για την παρέμβασή του ώστε να ενισχυθούμε με παραδοσιακές στολές, διότι φέτος η συμμετοχή των παιδιών είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς και τη Γυμνασιάρχη Κυθύρων, κυρία Σταυρούλα Φατσέα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νησιού μας, ιδιαίτερα τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη και το ραδιοφωνικό σταθμό Adeline FM, ως χορηγό επικοινωνίας για άλλη μια χρονιά. Ευχαριστούμε όλους που προσέφεραν δώρα για τη λαχιοφόρο αγορά και τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε την εκδήλωσή μας και υποσχόμαστε για άλλη μια χρονιά ότι θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να γίνουμε καλύτεροι. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, κύριο Παναγιώτη Καλίνικο, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Την παράδοση και να στοχεύουμε στην εξελισσόμενη συνέχεια της. Να αξιοποιούμε τη γη και να απολαμβάνουμε τα πολύτιμα αγαθά της. Και να προβάλλουμε εκτιμώντας την προσπάθεια όλων όσων κοπιάζουν για αυτά κάτω από δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ενισχύσετε όλη την προσπάθειά μας και καλούμε τους παραγωγούς των Κυθύρων στο μέλλον να βοηθήσουν το θεσμό αυτό. Είναι θεσμός όλων των Κυθύρων. Ο Σύλλογος όλα τα χρόνια από την ίδρυσή του ως και σήμερα είναι μπροστάρι σε έργα, ατέλειες και ανάγκες του χωριού μας αλλά και κατά καιρούς χορηγός οποιοδήποτε ζητήσει τη βοήθειά μας. Ευχαριστούμε τους παραγωγούς και τους εκθέτες που με τα προϊόντα και τα εκθέματά τους συνέβαλαν σημαντικά στην διοργάνωση της έκθεσης. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους αυτούς που βοήθησαν με την προσωπική τους εργασία για τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλή σας διασκέδαση. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Κυθύρων, κύριο Θόδωρο Κουκούλη, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε του Κυθυραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου του Κυθυραϊσμού, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Χαρακτήρα μας παιδιά. Για 30 χρόνια συγκεντρωνόμαστε εδώ μια συγκεκριμένη βραδιά του Αυγούστου για να τιμήσουμε και να στηρίξουμε ένα πολύ σημαντικό θεσμό για το νησί μας, για τα Κύθυρα. Κυθύριοι και επισκέπτες του νησιού μας βρίσκονται εδώ
για να δουν, να απολαύσουν, να γευτούν τα κυθυραϊκά προϊόντα. Να δουν ότι η κυθυραϊκή γη μπορεί να παράξει όχι μόνο πλούσια σε άρωμα και σε γεύση, πρέπει να συνδέσουμε αρμονικά τον τουρισμό με την πρωτογενή παραγωγή των κυθύρων. Έτσι λοιπόν χαιρετίζω την απόψινή βραδιά, χαιρετίζω την έκθεση αυτή και εύχομαι να γίνει ακόμα πιο δυνατή και να έχουμε περισσότερες συμμετοχές τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός του νεοεκλογεθέντος Δημάρχου κυρίου Ευστράτιου Χαρχαλάκη. Η ιεροχνητροπική έκθεση των Φρατσίων είναι ένα μοναδικό γεγονός, όχι μόνο εμπορικό και παραγωγικό, αλλά κυρίως γεγονός του ίδιου του τσιριγότικου πολιτισμού. Η έκθεση έχει καθιερωθεί στα μάτια των τσιριγωτών, αλλά και των εκατοντάδων επισκεπτών της, ως το κατεξοχήν πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού και γι' αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων. Λυπάμαι που λόγω υποχρεώσεών μου στην Κύθυρα δεν μπόρεσα να είμαι φέτος μαζί σας. Επιθυμώ να συγχαρώ ειλικρινά όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν κάθε χρόνο στην όμορφη αυτή γιορτή, γιατί γιορτή είναι, και να τους διαβεβαιώσω ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα σταθεί στο πλευρό των παραγωγών και του πρωτογενού τομέα όσο περισσότερο και του πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορεί. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση και συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες. Πέρυσι, σας είχα αναφέρει ότι ο σύλλογός μας, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν, είχε την τιμή να καλωσορίσει δύο νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γιάννη Νικολάου Μαρέντη και τον Διονύση Ηλία Προγουλάκη, που αποτελούν το νέο αίμα στην παρέα μας. Αυτά τα δύο παιδιά εισήχθησαν σε σχολές οι οποίες έχουν δράσει καθαρά με τον πρωτογενή τομέα, που ασχολείται κυρίως στο χωριό μας. Είμαστε περήφανοι γιατί αυτά τα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν και να βοηθήσουν τον τόπο τους. Αλλά φέτος έχουμε ακόμα δύο φρατσιωτάκια που από μικρές μπήκαν στο χώρο της μεσλοκομικής και πλέον επίσημα παράγουν το δικό τους μέλι, την Αθανασία και τη Μαρία Πρωτοψάλτη του Ιωάννη. Θέλουμε να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους σε ένα μοναδικό τομέα που είναι όμως τόσο ξεχωριστός και διεθνώς αναγνωρίσιμος και να μας πούνε δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Θέλουμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Σύλλογο που μας έκανε την τιμή να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά το προϊόν μας στα Φράτσια, γιατί είναι το χωριό του παππού μας και το χωριό που μεγάλωσε η μαμά μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Με την Αθανασία μεγαλώσαμε μέσα στις μέλισσες και από μικρές θυμόμαστε τον εαυτό μας να είμαστε με μέλισσες μπλεγμένες στα μαλλιά μας ή τσιμπημένα χέρια, πρισμένα μάγουλα. Μάθαμε την τέχνη από τον πατέρα μας και τη μητέρα μας και θα ήταν πολύ δύσκολο για εμάς με τέτοιους δασκάλους να μην αγαπήσουμε τις μέλισσες. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το Αθάμαρι. Θέλουμε το Αθάμαρι να είναι ένα μέλι, να είναι το καλύτερο γιατί έχει το όνομά μας. Έτσι αποφασίσαμε να σπουδάσουμε κάτι που πρώτα μας αρέσει και ταυτόχρονα συνδέεται και με τη δουλειά μας. Και επειδή στο καλύτερο αξίζει και η καλύτερη συσκευασία, φτιάξαμε αυτή την εμφάνιση στην οποία επιμελήθηκε ο Νίκος ο Καστανάκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και το Θάμαρι είναι ένα μέλι μοναδικό σε άρωμα και γεύση και δεν μένει παρά να περάσετε από το περιπτερό μας, να το δείτε και να το δοκιμάσετε. Να προβάλλει τα κυθυραϊκά προϊόντα και ιδίως όλους τους νέους παραγωγούς. Στο σημείο αυτό θα επισκεφτούμε τα περίπτερα της έκθεσης και στη συνέχεια θα δείτε το χορευτικό μας συγκρότημα να χορεύει τους παραδοσιακούς μας χορούς. Φτιάξαμε αυτό φέτος γιατί είχαμε αυτό, βρήκαμε αυτό και το παλιό πατέρα που μας κοίτανε. Φτιάξαμε αυτό φέτος και εδώ μια.
Αυτό έλεγα και στον κύριο Κασιμάτη, ότι έχουν δικό τους κωδικό, έχουν επίσημα άδεια και τα λοιπά, και στο το μέλι, και είναι από το ιδιωμασία, είναι τα ονόματά τους, Αθανασία και Μαρία, και τα άλλα είναι αυτή η συσκευασία και αυτό εδώ το περίπτωση. Πότε ήταν εδώ, Α, δεν
τα αρχαιρέτε πίστοσες ομορφιές σου και το φεγγάρι χαιρέτε πίστοσες ομορφιές σου.
Από σπέρου σε γλεντήσα
μέσα τα μυστικά μας κρύφτα. Αμάν, 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 πορτοκαλιά του καράβα. Από μικρή μ' αυτό το